Αν γονατίσουμε μια Κυριακή είναι κακό? Αν ναι, ποιο είναι το κακό? Σας έχω πει για αυτό το θέμα και πέρυσι είχαμε κάνει μια μακρά απάντηση, είχα δώσει. Σας λέω μόνο τούτο, μόνο με δύο λόγια. Το μη γονάτισμα της Κυριακής είναι το σύμβολο της Αναστάσεως των νεκρών. Επειδή ο Χριστός ανεστήθη την Κυριακή, γι' αυτό και εμείς θα αναστηθούμε, και μάλιστα αν θέλετε, και η Ανάσταση των νεκρών θα είναι η μέρα Κυριακή. Δεν το λέγω αυθαίρετα, και το εγνώριζα, αλλά και το ξαναβρήκα προχθές, είναι στη Φιλοκαλία, το λέγει ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, αν θυμάμαι καλά, όπως και η Πεντηκοστή. Προσέξτε, λέγει, και η γέννηση του Χριστού έγινε Κυριακή. Η γέννηση του Χριστού Κυριακή, η Ανάσταση Κυριακή, η Πεντηκοστή Κυριακή, και η Δευτέρα του Χριστού Παρουσία θα γίνει Κυριακή. Και συνεπώς, αφού θα είναι Κυριακή, τότε και η Ανάσταση των νεκρών θα είναι η μέρα Κυριακή, διότι όταν ο Κύριος εμφανιστεί, ταυτόχρονα θα γίνει και η Ανάσταση των νεκρών. Αν με ρωτήσετε, ο Κύριος μας είπε δεν γνωρίζουμε την ημέρα και την ώρα, δεν ξέρουμε ποια θα είναι αυτή η Κυριακή. Και όχι, δεν είναι σε αντίθεση με αυτό που είπα ότι θα είναι Κυριακή, ξέρω, δεν το λέγω εγώ, το λέγει η Εκκλησία μας. Συνεπώς, έτσι όταν δεν γονατίζουμε την Κυριακή, εκφράζουμε, σύμβολο είναι, εκφράζουμε την Ανάσταση των νεκρών. Αν κάποιος γονάτισε ή γονάτιζε, δεν έκανε αμαρτία. Από τη στιγμή όμως που το γνωρίζει, καλόν είναι να τηρεί αυτό το σύμβολο, διότι είναι ένα σύμβολο που έχει καθιερωθεί από συνοδικές της Εκκλησίας μας πράξεις, και πατερικές και συνοδικές πράξεις.